Είναι απίστευτο το θέμα. Είναι μαζί μα ο Δημήτρη Καμπουράκη, ο συνάδελφο Δημήτρη Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ανατριχιάζει μόνο που, 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 που λε ότι το άνθρωπο αυτό έπαιρνε ένα παιδάκι 12 χρονών και έκανε μαζί του όλα αυτά τα πράγματα, το εξέδιδε το το. το. Ε, Αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο είχε χτίσει και ένα, μια προσωπικότητα. Για ένα προφίλ, βέβαια, βέβαια. Ένα προφίλ που του επέτρεπε να κινείται και σε κύκλου, έτσι ώστε να μην κινεί και τι υποψίε, ε ήταν η εγκληματική του δράση, η το οποία πρόκειται περί εγκληματία στιγνού και, εν περιπτώσει, εγώ πιστεύω και χρόνιου, δεν είναι τώρα, του τελευταίου τέσσερι μήνε που έγινε αυτό. Ο άνθρωπο αυτό για να εκδίδει ένα παιδί, να φτάσει σε αυτό το σημείο και μετά να έχει τη δυνατότητα να βρει και πελατεία, που δεν μπορεί ο μέσο άνθρωπο να βρει, μια πελα... να βρει παιδεραστέ που θέλουν να πληρώσουν. Δηλαδή πρέπει να είσαι μέσα στο κύκλωμα. Άρα πρέπει να υπάρχει και κύκλωμα. Πρέπει μάλισες. να υπάρχει και το ψάχνει και η αστυνομία. Αυτό δεν η αστυνομία αυτό. Ο άνθρωπο αυτό ήταν. Ε... Επιτίδιος πολύ. ε, πολύ. είχε γίνει μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Φωτογραφιζόταν με υπουργού, με υφυπουργού, με περιφερειάρχες. Η γυναίκα του ήταν μέλος ενός συνδυασμού, περιφερει... του... Στο, ήταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Γειτονιάς. Mm -hmm. ε, ήταν επίτροπο σε δύο εκκλησίες. Mm -hmm. Στον, στην περιφορά του Επιταφείου ήταν πρώτος πρώτος εκατούς στο Σταυρό μπροστά από τον, από τον Επιτάφιο. Το αυτοκίνητο που εξέδιδε την κοπέλα ήταν γεμάτο κομποσκίνια και εικονισματάκια. Αν είναι Φρικτά πράγματα Αν είναι δηλαδή. Αν είναι λοιπόν, ε, αυτός θα μπει μέσα. Βέβαια, πριν από λίγο το κουβεντιάζαμε στη σύσκεψη, ένα άλλο παιδαραστής, ο οποίος απολύθηκε το, 2000, το 2020... Ε, και θα το δούμε σε λίγο το ναι, θέμα αυτό. Μπήκε Βίασε δύο παιδάκια 10 χρονών πάλι. Ακριβώ. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει και κοινωνικό, δεν είμαι για να δώσω συμβουλή, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται αυτό ο άνθρωπο να βγει σε 8 χρόνια, όσο και αν καταδικαστεί. Από εκεί και πέρα. Ή ακόμα και το σύστημα το οποίο έχει χτίσει η πολιτεία. Βάζει φυλακή κάποιον, καταδικάζεται, μπαίνει φυλακή 15 χρόνια έχει 10, καταδικαστεί αυτό ναι. που θα ναι. δούμε σε λίγο. Αλλά όταν βγαίνει, τον αφήνει στη μοίρα του, τον αφήνει να κάνει ό,τι ναι, θέλει. Μην βγαίνει, δεν μη μη υπάρχει... Γέρετες, δεν θα, θα θεραπευτεί ποτέ. Μάλιστα. Δεν θα θεραπευτεί ποτέ. Νομίζω εγώ, δεν ξέρω, διαρρήκτη ίσω ο παιδεραστή νομίζω ότι δεν θα θεραπευτεί. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αν πρέπει να αλλάξει ο νόμο, αν δεν πρέπει να αποφυλακίζονται, δεν είναι δική μου δουλειά, λέω. Αυτή επίσης που, αυτό που είναι τραγικό επίση και φρικτό είναι το γεγονό ότι ζούμε σε μια πόλη όπου 210, 113, 213 νομίζω. Άτομα έτσι, 213 άτομα. 213 μπήκαν στη λίστα να πάνε να βιάσουν ένα ανήλικο κοριτσάκι 12 χρονών. Και σκέψου πώ ήταν αυτό το παιδάκι που δεν ξέρω αν θα ξεπεράσει ποτέ τον εφιάλτη που <laughs> του προκάλεσε αυτό ο εγκληματία. Σκέψω ότι κάποιοι από αυτού που είναι στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση, πήγανε το ίδιο στην κατάθεσή του και φύγανε όταν είδαν πόσο μικρό ήταν. Ναι, γιατί του έλεγε ότι ήταν 16 χρονών, αυτό ναι, δεν του κάνει το λιγότερο εννοχούς, ναι. πάλι ανήλικο παιδί Όχι, ήλιο, όχι. όχι. Θέλω να πω ότι και το παιδάκι, πρέπει να ήταν παιδάκι παιδάκι, ε, ας παιδάκι ας πούμε, Μα ένα στην παιδί εικόνα εδώ, του, χρόνων. στην εικόνα του. Λοιπόν, πρέπει να τους βρουν έναν έναν, έναν έναν, να του βρουν και να τους κλείσουν μέσα. Δεν ξέρω αν μπορεί να στοιχειοθετηθεί κάτι το γεγονό ότι μπήκα σε μία λίστα να βιάσω ένα ανήλικο. Οι δέκα που έχουν βιάσει και επανειλημμένα, όχι μία φορά, και έχουν πληρώσει, αυτοί πρέπει να χωθούν μέσα. Και με του υπόλοιπου κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι δυνατόν. Όχι, δηλαδή είναι... πρέπει να πάψουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα, να λέμε ότι δεν τρέχει τίποτα, Μπορείτε να τέτοι. διαπιστώσουμε ότι υπάρχει θέμα, γιατί έχουμε συχνά τέτοιε ειδήσει. Ναι, δυστυχώ. Ε, σω όχι τόσο φρικτέ όσο αυτό το παιδί, αλλά υπάρχουν σχεδόν πολύ συχνά τέτοιε ειδήσει. Και να τα αντιμετωπίσουμε οργανωμένα σαν πολιτεία. Δημήτρη, Και υπάρχουν δίκες, και γκέτο γειτονιέ και στην Αθήνα και αλλού, όπου εκεί είναι πολύ διαδεδομένο το φαινόμενο. Άμα ρωτήσει ντόπιου, θα σου πούνε δυστυχώ. Είναι, είναι φρικτό, είναι αδιανόητο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.